Χαίρετε κυρίε και κύριοι, παρακολουθείτε το αναλυτικό κεντρικό δελτίο καιρού εδώ μέσα από την συχνότητα τη ΕΡΤ. Είμαι ο Σάκη μεγάλη μα χαρά και φυσικά μεγάλη μα τιμή που είστε και απόψε εδώ μαζί μα. Το σκηνικό του καιρού εναρμονίζεται με τι μερολογικές ενδείξει και μάλιστα αρκετά, θα έλεγα, θα είναι αρκετά φθινοπορεινό, όπω βλέπετε χαρακτηριστικά και στην φωτογραφία δίπλα μου. Μια τέτοια εικόνα θα παρουσιάζουν πολλέ περιοχέ τη χώρα μα και θα επίση και αξιόλογε βροχέ. Η σημερινή ημέρα Βλέπετε, κύλησε με αρκετή συνεφιά, κυρίω εδώ στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια τμήματα. Βλέπετε ότι αυτή η συνεφιά θα επιμείνει και κατά τη διάρκεια τώρα των βραδινών ωρών. Βρισκόμαστε γύρω α, στα μεσάνυχτα και λίγο παραπέρα α, και τα ξημερώματα τη Πέμπτη. Και βλέπετε ότι εδώ στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια τμήματα τη χώρα μα έχουμε την πιο πυκνή συννεφιά και μάλιστα έχουμε και μπλε αποχρώσει εδώ στα βόρεια, βόρεια ανατολικά, όπου θα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια την εξέλιξη από πλευρά βροχοπτώσεων. Κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη θα παρατηρήσετε ότι τα σύννεφα θα κατεβαίνουν ακόμα πιο νότια και θα επηράσουν και αρκετέ άλλε περιοχέ τη χώρα ενώ παράλληλα στα δυτικά και τα βόρεια ο καιρό θα αρχίσει να βελτιώνεται. Όλα αυτά σε λίγο. Στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν φαίνεται κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Α, χαρακτηριστική κατάσταση χειμερινού τύπου έχουμε εδώ στα βόρεια ανατολικά και κυρίω στην Ουκρανία και στι χώρε τη Βαλτική. Πρόκειται για μια ατμοσφαιρική διαταραχή η οποία στροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό τη. Είναι μια, σε συνδυασμό μια πολύ κρύα μάζα αρκτική προέλευση και δίνει και χιονοπτώσει ακόμα και σε ορεινότερε περιοχέ σε αυτά τα τμήματα τη βορειοανατολική Ευρώπη. Δεν μα αφορά αυτή η ατμοσφαιρική διαταραχή, τουλάχιστον ο πλευρά κρύου. Θα μα στέλνει όμω λίγο πιο Υψηλέ αέρια μάζε και όλε τι επόμενε ημέρε διατηρώντα τον υδράγυρο, κυρίως τα ορεινά, σε σχετικά λίγο πιο χαμηλά επίπεδα. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Για να πάρουμε όμω μια γεύση από τον καιρό τη Πέμπτη. Στην ουσία, βλέπετε, στα βυτικά κεντρικά και, και τα βόρεια, η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετά πυκνή συννεφιά. Οι περισσότερε βροχέ και οι καταιγίδε θα πρέπει να εκδηλώνονται εδώ στα βόρεια, βορειοβυτικά και βόρεια βόρειοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, στα νοτιότερα τμήματα τη Ράκη και στα νοτιότερα τμήματα τη Μακεδονία και κυρίω στην Χαλκιδική, όπω και στα ανατολικά νοτιοανατολικά τμήματα τη Θεσσαλία και κατά τόπου στι ποράδε, φυσικά, όπω σα είπα, στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Τώρα εδώ τα φαινόμενα δεν έχουν και λίγο πιο έντονο χαρακτήρα, ενώ στην υπόλοιπη κεντροβόρεια Ελλάδα θα είναι μεν ο με συννεφιά. Άρα τα φαινόμενα, οι όποιε τοπικέ μπόρε ή και οι σποραδικέ καταιγίδε θα έχουν πιο τοπικό και ασθενή χαρακτήρα από ότι στα προναφερθέντα βορειοανατολικά, όπω σα έδειξα τμήματα. Πολύ, πολύ βόρεια στην Μακεδονία, στα σύνορα με τα Σκόπια, την Βουλγαρία. Εκεί τα φαινόμενα θα είναι ακόμα πιο τοπικά και θα υπάρξουν και κάποια ανοίγματα στον καιρό. Ενώ δεν αποκλείεται να εγκλωθούν νωρί το πρωί και για τι προμεσευρινέ ώρε κάποιε τοπικέ μπόρε και σε περιοχέ όπω την υπόλοιπη Στερεά, τη βόρεια βορειοανατολική Πελοπόννησο, κυκλάδε κατά τόπου και σε περιοχέ δυτικέ, βορειοδυτικέ και βόρειε τη Κρήτης, με μικρή πιθανότητα, εδώ όμω θα συνδυάζονται αυτά τα τοπικά φαινόμενα και με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια όσο το βαδίζουμε προ το μεσημέρι και μετά. δείτε τώρα την εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια τώρα του μεσημεριού προ το απόγευμα, ο καιρό θα καταστεί αρκετά σπολιάστατο, κυρίω στα κεντροανατολικά υπηρετικά τμήματα. Εδώ βλέπετε θα έχουμε τι περισσότερε βροχέ, μπόρε και καταιγίδε, οι, οι οποίε δεν αποκλείεται στην ανατολική υπηρετική χώρα, ανατολική Θεσσαλία, Εύη, ανατολική Στερεά να έχουν και λίγο πιο έντονο χαρακτήρα όσο θα βαδίζουμε προ το απόγευμα. Ουσιαστικά και στην υπόλοιπη βόρεια-βορειοανατολική πλευρά του Αιγαίου, ο καιρό θα παραμείνει άστατο μέχρι και το απόγευμα αργά, με διάσπαρτε μπόρε, ίσω και τοπικέ καταιγίδε. Ενώ τα όποια τοπικά φαινόμενα που είδαμε στην αρχή τη ημέρα στην νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, θα πρέπει να περιοριστούν αρκετά στα πολύ πολύ νότιο-ανατολικά θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματα. Παράλληλα όμω, θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, στι δυτικέ περιοχέ τη χώρα και στα πολύ πολύ βόρεια τμήματα, ο καιρό θα παρουσιάζει όλο ένα και μεγαλύτερα ανοίγματα όσο θα βαδίζουμε προ το απόγευμα. Θα βελτιώνεται το καιρό στα βυτικά και τα βόρεια λοιπόν σταδιακά. Κάποιε τοπικέ μπόρε, ίσω επιμείνουν στην Ανατολική Μακεδονία και την Χαλκιδική έω και τι πρώτε απογευματινέ ώρε. Πολύ πολύ νότια στην Πελοπόννη, ο καιρό θα κρατηθεί α, καλώς, μέχρι και το απόγευμα, κυρίε και κύριοι. Για να a diness horas Παρατηρούμε ότι στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα ο καιρό θα παρουσιάσει βελτίωση από το βράδυ τη Πέμπτη. Ο άστατο καιρό, με λιγότερε όμω, με λιγότερα φαινόμενα και μικρότερη διάρκεια φαινόμενα, θα περιοριστεί στην Ανατολική, γενικά η πυροτική χώρα, από την Ανατολική, Νοτιοανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, αλλά και προ το βράδυ στην Βόρεια Κρήτη αναμένεται να καταστεί εκεί ο καιρό πιο άστατο με πόρε βροχέ και τοπικέ καταιγίδε. την ουσία, από αργά το βράδυ και μετέπειτα θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρό και στην Ανατολική η χώρα. Η ανεμη τα 5 με 6 μποφόρ μόνο στι νότιε, νοτιοανατολικέ και νοτιοδυτικέ περιοχέ του Αιγαίου. Ενώ η θερμοκρασία το πρωί γύρω στου 12 με 16 και 18 βαθμού στα υπηρετικά. Φυσικά περισσότερη ψύχρα στα ορεινά. Δεν φαίνεται να πέφτει κάτω από του 17 με 21 βαθμού ο υδράγυρο στα νησιά του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγου. Στο μεσημέρι τώρα δείτε μια ψύχρα φινοπορεινή θα την έχουμε σχεδόν σε όλα τα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια. Μέγιστε τιμέ το πολύ 17 και 21 βαθμοί Κελσίου από τη Θεσσαλία και βορειότερα, βορειοδυτικότερα. Ελλάδα όμω, και ανοίγμα ο καιρό. Μέχρι και το μεσημέρι θα προλάβει ο Ιδράγυρο να πλησιάσει και του 25 με 28, πολύ πολύ νότια και του 29 βαθμού Κελσίου στα νοτιοτολικά τμήματα τη Πελοπονίσου, πιο συγκεκριμένα και στα νότια νησιωτικά τα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου Πελάγου. Να πάρω μια γεύση από την Αττική. Άστατο θα είναι ο καιρό στην Αττική από το πρωί, αλλά οι όποιε μπόρε αρχικά τι πρωινέ ώρε δεν αποκλείεται να εντοπίζονται μόνο εδώ στι πιο δυτικέ, βορειοδυτικέ και νότιε και ανατολικέ περιοχέ του νόμου Αττική. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα, κυρίω από το μεσημέρι και μετά, επί καιρό θα καταστεί αρκετά ως πολύ άστατο σε όλη την Αττική. Αναμένονται μπόρε, βροχέ και καταιγίδε. Πιθανώ τοπικά τα φαινόμενα να έχουν και λίγο πιο έντονο χαρακτήρα. Ενώ από το βραδάκι και κυρίω από αργά το βράδυ αναμένεται εξασθένιση των φαινομένων, σταδιακή βελτίωση του κυρίου, όπω χαρακτηριστικά βλέπετε στην Αττική. Η άνεμη βόρεια, το πολύ στα 4 με 5 ποφόρ στα ανοιχτά τα ανατολικά τμήματα και εδώ μια ψυχρούλα θα την έχει, το πολύ ο στου 24 με 25 βαθμού Κελσίου αργά το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο κατά όρο. Πάμε πιο βόρεια στην κεντρική Μακεδονία. Εδώ και εδώ φθινοπορεινό το σκηνικό του κυρού από το πρωί με αρκετή συννεφιά. Η οποία όμω θα πρέπει να δίνει περισσότερα και λίγο πιο έντονα φαινόμενα στα πιο ανατολικά τμήματα τη περιφέρεια κεντρική Μακεδονία, στα ανατολικότερα τμήματα του νομού Θεσσαλονίκη, στο νομό Σερών πιθανώ και κυρίω στην Χαλκιδική διαφαίνονται τα περισσότερα και τα πιο έντονα φαινόμενα αρχικά. Στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη θα έχουμε μόνο κάποιε τοπικέ γενικά ασθενεί βροχούλε με την μορφία ασθενού μπόρα. Εδώ προ το μεσημεράκι απόγευμα δείτε θα ρίξει ο καιρό στι περισσότερε περιοχέ. Λίγα τοπικά φαινόμενα θα επιμείνουν στην νότια Χαλκιδική μέχρι και αργά το απόγευμα. Προ το βραδάκι θα παρατηρήσετε πω θα ανοίξει ο καιρό πλέον ακόμα περισσότερο σε όλη την κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένη φυσικά και τη πόλη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη αρχικά βορειοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και εδώ μια ψύχρα θα την έχει με το πολύ 21 και 22 βαθμού στο κέντρο τη πόλη αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο. Πάμε τώρα να δούμε την Παρασκευή. Θα σταματήσω λίγο στι πρωινέ ώρε, όπου θα δείτε κυρίω εδώ Πελοπόννησο και Κρήτη θα έχουν. Ανατολική και νότια Πελοπόννησο θα έχουν κάποιε μπόρε, βροχέ και καταιγίδε. Λίγο περισσότερε στην βόρεια Κρήτη και γενικά στην Κρήτη. Και το ευχόμαστε να συνεχίσει να βρέχει στην Κρήτη που έχει τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη το νησί. Και στα υπόλοιπα Ανατολικά νησί, γιατί κάτι είμαστε επικρατή ξηρασία, αλλά εδώ δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα να αφήσουμε την Παρασκευή να κυλήσει μέχρι και το τέλο τη. Θα παρατηρήσετε ότι ο καιρό θα παραμείνει γενικά βελτιωμένο σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο προ το το απόγευμα και βραδάκι και πάλι εδώ κυρίω στην Πελοπόννησο, τη Δυτική και τη Νότια Νοτιοδυτική θα πρέπει να βγάλει κάποιε διάσπαρτε μπόρε. Ο άνεμο στο Αιγαίο Βορειά στα 5 με 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ δεν να αποκλείεται να φτάσει αυτό στα νότια ανατολικά νησιωτικά τμήματα. Ενώ για το Σάββατο θα παρατηρήσουμε ότι η μέρα θα ξεκινήσει, θα κυλήσει και θα τελειώσει με πολύ καλό καιρό στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Τώρα θα μου πείτε, βγάζει κάποια σύννεφα εδώ στα υπηρετικά με τι γκρι αποχρώσει. Εδώ που είναι πολύ γκρι αποχρώσει, τα ορεινά, εστιάστε μόνο στην περιοχή σα, δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε με του αναλυτικού χάρτε τη ΕΡΤ και θα καταλάβετε τι καιρό θα έχει, κοιτώντα και τι ώρε παράλληλα πάνω δεξιά. Και θα δείτε λοιπόν ότι σε αυτέ τι περιοχέ, τα ορεινά, όπου θα βγάλει λίγο περισσότερη συννεφιά ίσω βρέξει για λίγο τοπικά. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα λοιπόν, ο καιρό το Σάββατο θα παραμείνει πολύ καλό από πλευρά φαινομένων. Και οι άνεμοι βορειάδε 5 με 6, άντε να βγάλει ένα επτάρι πολύ τοπικά και πρόσκαιρα στην περιοχή του Αιγαίου. Στο Ιόνιο, κανένα πρόβλημα από πλευρά ανέμων. Πάμε στην Κυριακή. Θα δείτε. Και θα σταματήσω λίγο στι πρωινέ προμεσηβρινέ ώρε, ότι η μέρα με τα τελευταία προστικά στοιχεία θα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά σε περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Τώρα η Βόρεια Κρήτη θα έχει λίγο περισσότερη συνεφιά. Η Θράκη πολύ καλύτερο καιρό γενικά επίση και εκεί χρειάζονται βροχέ. Αλλά και την Κυριακή εκεί δεν διαφαίνεται τίποτα το ιδιαίτερο. Αν αφήσω τώρα την εξέλιξη να τη δούμε μέχρι και το μεσημεράκι, θα παρατηρήσετε τη Κυριακή, θα παρατηρήσετε αρκετά σύννεφα στα κεντρικά και τα βόρεια. Και πάλι αναμένεται άστατο καιρό μετά το μεσημέρι κυρίω τη Κυριακή στα κεντρικά και τα βόρεια με κάποιε διάσπαρτε μπόρε και τοπικέ καταιγίδε. Την υπόλοιπη χώρα ο καιρό θα κρατηθεί καλώ μέχρι και το τέλο τη ημέρα αυτή με τον Βοριά να μην ξεπερνά τα 5 με 6 μποφόρ, άντε να επτάρει κυρίω στα ανοιχτά τμήματα του Αιγαίου Πελάγου κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Την Δευτέρα τώρα τα τελευταία στοιχεία θέλουν α, να σταματήσουμε λίγο στο μεσημεράκι, λίγο πιο άστατο καιρό στα υπηρετικά και κυρίω στα ανατολικά υπηρετικά, με πιθανότητα για κάποιε τοπικέ βροχέ, κάποια παροδικά αυξημένη συνεφιά στα υπόλοιπα υπηρετικά. Θα δούμε αν αυτέ οι βροχέ από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο θα δούμε στα επόμενα δελτία αν θα πλησιάσουν α, την και την Κρήτη, κυρίω προ το βράδυ τη Δευτέρα και προ το ξημέρωμα τη Τρίτης. Μικρή πιθανότητα, αλλά θα το δούμε, παραλαμβάνω και στα επόμενα δελτία. Ο Βορειά στο Αιγείο θα τηρηθεί στα 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνι δεν πρόκειται οι άνεμοι να ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Τώρα, όσον αφορά στη θερμοκρασία, εκτό από την Κύπρο, όπου βλέπετε εκεί θα επιμείνουν τα 29, στην υπόλοιπη γενικά Βαλκανική Χερσόνησο και στην χώρα μα φυσικά έχει πέσει η θερμοκρασία και θα παρατηρήσετε και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα η θερμοκρασία να μην ξεπερνά του 20 με 25 βαθμού στα περισσότερα υπηρετικά, ορεινά και παιδινά αντίστοιχα τι περιοχέ θα αγγίζει πολυτοπικά και πρόσκαιρα και του 26 βαθμού Κελσίου κατά τη διάρκεια τη ημέρα με την βοήθεια των μεγαλύτερων ανοιγμάτων του καιρού με τα μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνεια. Πάμε να δούμε τώρα και πανευρωπαϊκά την εξέλιξη. Είτε αυτό το χειμωνιάτικο χαμηλό εδώ στην Βαλτική και στην Ουκρανία θα συνεχίσει να επηρεάζει τι περιοχέ αυτέ με χειμωνιάτικου τύπου φαινόμενα, αλλά προ το τέλο, προ αρχέ τη επόμενη εβδομάδα θα αποτελεί παρελθόν. Βλέπουμε ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν αναμένεται κάποια αξιόλογη αλλαγή. Πιθανέ αρκετέ βροχέ στη Σικελία προ την Κυριακή και την Δευτέρα και προ τι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα λίγο περισσότερε βροχέ αναμένονται στα βόρεια βορειοβητικά τμήματα τη Ευρώπη. Και όσον αφορά στι αέριε μάζε, τόνισα και τι προηγούμενε ημέρε αυτή την κρύα μάζα χειμωνιάτικου τύπου εδώ πιο βορειοανατολικά από εμά οποία δεν φαίνεται να κατεβαίνει όμω προ την χώρα μα. Γίνεται μια μάχη αυτών των αερίων μαζών, των πολύ θερμών και των ψυχρών. Έτσι γίνεται πάντα το φθινόπωρο και την άνοιξη. Προσπαθεί το καλοκαίρι να επιμείνει, ερχόμενο από τη Βόρεια Αφρική, στέλνοντα αρκετά θερμέ αέριε μάζε και τι επόμενε ημέρε στα περισσότερα δυτικά και κεντρικά τμήματα τη Ευρώπη. Εμεί θα βρισκόμαστε κάπου ενδιάμεσο, όπω βλέπετε, με του ενδιάμεσου κίτρινου χρωματισμού. Αυτό σημαίνει ότι ούτε ζέστη, ούτε κρύο, αρκετή ψυχρούλα κυρίω τη νύχτα και νωρί το πρωί στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. γιατί οτιδήποτε νεότερο, φυσικά και στα με ένα δελτία καιρού, τα αναλυτικά τη ΕΡΤ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που επιλέξατε και απόψε μα για τη δική σα με το ενημέρωση. Εδώ στην ΕΡΤ δίνουμε στον καιρό και το χρόνο και τη λεπτομέρεια που το αξίζουν. Το γνωρίζετε αυτό, όχι τίποτα άλλο για να μην χάνετε τον καιρό σα, κυρίε και κύριοι, να είστε όλοι καλά.